Τούμπα από αυτό το λάθος του Τάσου Κατσαβίου, ο αγαπητός Αμπελάς κλέβει την μπάλα. Προχωράει και με αυτόν τον έξυπνο τρόπο ο Καρίμου Ζαουί. Γράφει το 0-1 και παγώνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Βλέπετε ξανά τον γκολ από τον Ζαουί στο 21ο λεπτό. Πανιόνιος ανοίγει το σκορ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε γρήγορα. Εδώ ζήτησε ένα πέναλτι σε προσπάθεια του Γιασεμί Γιασεμάκη μέσα στην περιοχή. Στη συνέχεια της φάσης ο Λουτσιάνο άφησε στον Πορπό και αυτός έβγαλε μια σέντρα από τις κότες. Η μπάλα πήγε στον καφέ. Το σούτ απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ντρόμπνη. Θα δούμε ξανά τη φάση για την οποία διαμαρτύρθηκε ο ΠΑΟΚ από το σπρώξιμο του Βίτσεκ στο Γιασεμί. Στη συνέχεια, από μια προσπάθεια του Βασίλη Μπορμπόκη, ξεκίνησε η σοφάριση για τον ΠΑΟΚ. Έφτασε έξω από την προχή, ανατράπηκε από τον Γιαννόπουλο που είδε και την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή της συνάντησης. Εκτελεστής θα ρωτήσει ο Μπορμπόκη με αυτό το εντυπωσιακό φάουλ, η σοφάριση για τον ΠΑΟΚ στο 33ο λεπτό. Ο Ντρόμπνη απαρηγόρητος και φυσικά ο Μπορμπόκη πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του για την σοφάριση. Βλέπετε ξανά, πήγε στο γάμο η μπάλα, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Ντρόμπνη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού και έφτασε άνετα στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στο 56ο λεπτό για να έξω Κάστα θα περάσει τον Ραγκουέλ. Θα πασάρει στον Παντελή Κωνσταντινίδη και αυτός με ένα σούτ που πέρασε κάτω από το σώμα του Τρόπνη θα δώσει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 11 μόλις λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπετε ξανά η πάσα του Γιαννάκη Οκά. Το σούτ του Παντελή Κωνσταντινίδη από κοντά χτύπησε στο χέρι και στην πλάτη του Τρόπνη και κατέληξε στα δίχτυα του Πανιωνίου. Ο Καλουκάς Καραδήμος έδωσε συνέχεια στην επιθετικότητα του ΠΑΟΚ. Θα βγάλει την σέντρα μέσα στην περιοχή. Στο 71ο λεπτό, η προσπάθεια από τον ΟΚΑ και τον Παντελή Καφέ. Οι δύο παίκτες άλλαξαν την μπάλα μεταξύ τους. Η κεφαλιά του Γιασεμί όμως από τη σέντρα του ΟΚΑ θα βρει το οριζόντιο δοκάρι. Χάθηκε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και τελικά το 3-1 θα γίνει από το Γιαννάκη ΟΚΑ. Σε αυτή τη φάση, μετά από το κόρνερ του Δημήτρη Ζαβαντία, στο 85ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει τη νίκη του 3-1 εναντίον του Πανιωνίου με αυτή την κεφαλιά του Γιαννάκη ΟΚΑ. Το Ρωμάτι να τσέστηκε τον κύριο. Μια κρέα του ούτε πρόβλημα. Ο προγραμματισμός του πρωταθλήματος για μας μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Είναι φερτσέρι, ο πάτρε εκεί πέστηκε τον δεν ξέρω που είναι τρίπλη τον κύριο. Από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, τις τρεις έπρεπε να τις παίξουμε και τις παίξαμε στην αρχή ακριβώς του πρωταθλήματος. Να τρέχασα το δουλειά, ξέρετε τσίμψα ξέρετε την ενέργεια και τσέστηκε. Και πέρα από αυτό λοιπόν που ανέφερα, προσθέθηκαν και 5 τραυματισμοί ακόμη στην ομάδα μου. Καρυμμονικητικά σε πρώτη φορά με την εκείπο. Και ταυτόχρονα με εμπόδισαν να κάνω το δυνατό καλύτερο για την ομάδα μου. Μάλιστα, πάω σήμερα περισσότερο από 3-3 μέρες. Σε ορισμένο, σε ένα διάστημα. Είμαστε απλοί σε φάση εκείπο. Εμάς ο στόχος μας είναι σε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως αντιπάλου, να χτυπάμε όλα τα παιχνίδια, είτε παίζουμε στην έδρα μας, είτε εκτός έδρας. Και νομίζω ότι για ένα μήχρονο με καταφέραμε. Δείξαμε το καλό μας πρόσωπο στο πρώτο μήχρονο. Και θα συμφωνήσω συνέχεια με τον προπονητή μου που στο δεύτερο μήχρονο ένα θύμα χρόνου τότε θα φάμε τον κόλ. Δεν παρουσιαστήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Πώς μπορεί να εξηγηθεί για αν το φαινόμενο ότι ο Πάος και στα τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος πρέπει να κάνει την λίγο και να κυνηγάει τους κόλους στη συνέχεια. Θα τον άρθρο να διαβάσει τα χρόνια που είναι που τα φτάσει όσο μετά την ώρα που είδα σήμερα. Με δύο λέξεις. Δύο, τρεις. Παλεύουμε με τα θηλία. Πιστεύω νόνο ή το άρα αναλύσετε κι εσείς λίγο τις φάσεις, ίσως να δείτε ότι πάλι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει ακόμα ένα-δύο παραβάσεις για πέναλτι. Εντάξει, αυτά. Πίστευα ότι δεν θα είχαμε, μετά την μεγάλη προσπάθεια που κάναμε την Πέμπτη, πίστευα ότι δεν θα είχαμε τόσο καλή απόδοση. Μπήκαμε στο γήπεδο, πάλι ήμασταν φρέσκοι, βρήκαμε ρυθμό, παίξαμε πολύ γρήγορα. Ήρθε ένα γκολ από την πλευρά του Πανιωνίου και είχαμε τα ψυχικά αποθέματα και ανατρέψαμε το σκορ. Παίξαμε πάρα πολύ καλά σήμερα. Κάναμε ένα λάθος και δέχτηκαμε ένα γκολ και νομίζω ότι μόνο αυτό ήταν που καταλάβαμε ότι στην επίθεση του Πανιωνίου. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ψυχολογία μας ανέβηκε πάλι και καταφέραμε να βάλουμε 3 γκολ και μπορούσαμε να βάλουμε και περισσότερα. Νομίζω ότι κερδίσαμε πολύ δίκαια. Χρειαζόμασταν 3 βαθμούς. Μετά από το άσχημο ξεκίνημα που κάναμε στο πρωτάθλημα, χρειαζόμασταν αυτή την νίκη για να πάρουμε πάνω μας. Πιστεύω να συνεχίσουμε τώρα να βρει η ομάδα το ρυθμό και να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε.
Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Πιστεύω ότι δίκαια κέρδισε. Αλλά αν είχαμε λίγο τύχη, μπορούσαμε να φύγουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Έκπληξη αλλά και μεγάλη νίκη του Εθνικού Αστέρα. Ήταν ο